Ποια είναι τα εργασιακά δικαιώματα? Τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία θέλουμε να επαναφέρουμε στην διάσταση που είχαν είναι η ίδια η εργασία, η ελευθερία της εργασίας, η ισότητα στην αμοιβή για ίδια εργασία, η αυτονομία των συλλογικών φορέων, των συνδικάτων, η συνδικαλιστική ελευθερία, το δικαίωμα της απεργίας όσων πιέζονται. Αυτά με τα οποία μάθαμε να ζούμε. Αυτά στα οποία είχαμε μια δυναμική ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σε αυτή τη διαμάχη που υπάρχει όσο θα υπάρχουν τάξεις. Τι υπήρχε? Υπήρχαν νόμοι οι οποίοι αποτύπωναν την ταξική ισορροπία της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Οι νόμοι πάντοτε είναι μια ισορροπία είτε σε οικονομικό ταξικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό και αλλάζουν. Όταν αλλάζουν οι ισορροπίες έχουμε αλλαγή νόμων. Το πλαίσιο για τα εργασιακά δικαιώματα ήταν να ισχύει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που διαπραγματεύονταν μεταξύ των ανώτατων εργοδοτικών φορέων και των εργατικών, ΓΕΣΕ, ΣΕΒ κλπ, η οποία είχε ισχύ σε όλη τη χώρα. Τα κατώτατα όρια που προβλέπονταν από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ίσχυαν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Πέραν αυτών, όπου υπήρχαν εργατικά συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις, προχωρούσαν και σε άλλες συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις ήταν οι κλαδικές, οι όμοιο-επαγγελματικές και οι επιχειρησιακές. Πριν τα μνημόνια, οι κλαδικές συμβάσεις ήταν αυτές που κυριαρχούσαν. Άλλωστε, η νομοθεσία προέβλεπε πως αυτές έχουν την ανώτερη ισχύ. Ίσχυε η αρχή της ευνοϊκότητας. Δηλαδή, όταν σε μία συγκεκριμένη εργασία υπάρχουν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, υπερισχύει η κλαδική σύμβαση. Και από τις κλαδικές, αν είναι περισσότερες, υπερισχύει η ευνοϊκότερη. Αυτό ήταν το νομοθετικό πλαίσιο και λειτουργούσε. Όσο και να ακούγεται παράξενο, ήταν ένας θεσμός άμεσης δημοκρατίας, διότι νομοθετούσαν όσοι είχαν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Και ο Υπουργός επικύρωνε, όταν τηρούνταν οι τυπικές προϋποθέσεις, επικύρωνε τη συλλογική σύμβαση, η οποία ίσχυε όχι μόνο για τα μέλη των εργοδοτικών και των εργατικών ενώσεων, αλλά για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Αυτό είχε μία πάρα πολύ καλή ισορροπία και ήταν μία ισορροπία που διευκόλυνε και τους εργοδότες, διότι αποφεύγονταν ο αθέμητος ανταγωνισμός, διότι στην κλωστοϊφαντουργία, όταν υπήρχαν 10 επιχειρήσεις, ήταν υποχρεωμένοι με την κλαδική σύμβαση στα κατώτατα όρια να το εφαρμόζουν όλοι. Άρα δεν μπορούσε να υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός, επειδή η επιχείρηση είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και ήταν αποδεκτό και από τους εργοδότες. Υπήρχε περίπτωση τα μέρη στην διαπραγμάτευση την οποία κάναν για να καθορίσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων να μην συμφωνήσουν. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, υπήρχε διαφορά συμφερόντων. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχε ο θεσμός του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ο ΟΜΕΔ. Όταν λοιπόν δεν υπήρχε συμφωνία στους εργαζόμενους και τους εργοδότες, προσέφευγαν, ένας από τους δύο μπορούσε να προσφύγει στον ΟΜΕΔ, ο οποίος εξέταζε όλους τους όρους της σύμβασης. Στην αρχή υπήρχε το στάδιο της διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής άκουγε τις δύο πλευρές και τους πρότεινε ένα είδος συλλογικής σύμβασης για να συμφωνήσουν. Εάν δεν συμφωνούσαν, προσέφευγαν στην διαιτησία και η απόφαση που εκδίδονταν ήταν εκτελεστή για όλους. Είχε την ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και η ισχύ της επεκτείνονταν σε όλους τους εργαζόμενους. Έτσι λοιπόν είχε αντιμετωπιστεί με πληρότητα η ταξική αντίθεση η οποία υπήρχε και κυριαρχεί στην συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Για το χρονικό διάστημα από το 1995 μέχρι το 2008 τα οικονομικά στοιχεία λένε ότι για 13 χρόνια υπήρξε μία αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20%. Υπήρξε μία αύξηση των τιμών των προϊόντων όχι αντίστοιχη 30%, 10% παραπάνω.
υπήρξε μία αύξηση της κερδοφορίας των εμπόρων 40%. Πέραν της υπεραξίας διπλασιάζονταν το κέρδος των εργοδοτών από την υπεραξία. Και υπήρξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μία αύξηση των αποδοχών κατά 12,5% μόνο. Παρόλα αυτά, 1995-2008 οι ταξικές αντιθέσεις δεν είναι τόσο, δεν βρίσκονται σε όξυνση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, υπάρχει η ελεύθερη διαμόρφωση και οι ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό ήταν το καθεστώς μέσα στο οποίο λειτουργούσε η κοινωνία μας. Οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα ήταν στο 68% των αποδοχών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο 68% των αποδοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και στο 97% των αποδοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Επειδή στους 27, όπως ξέρετε, υπάρχουν χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, όλες αυτές, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό εργατικό κόστος, αυτό που θα πρέπει να συγκρίνουμε εμείς, επειδή υπήρχαμε αναπτυσσόμενη χώρα, είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Εκεί λοιπόν ήμασταν στο 68%. Στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επειδή στη χώρα μας είχαμε υπέρμετρο δανεισμό και εξωτερικό και εσωτερικό, υπέρμετρη εξάρτηση, επειδή είχαμε αλόγιστη φοροδιαφυγή, κυριαρχούσαμε η διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, κοινωνικό, θεσμοί όπως η Εκκλησία και η δικαιοσύνη ήταν μέσα στη διαπλοκή και είναι πάρα πολύ γνωστά τα σκάνδαλα, ανεξάρτητα από την κατάληξή τους και ανεξάρτητα από τη μέθοδο που επιλέχθηκε για να λυθούν, δηλαδή την αυτοκάθαρση, που ακόμα και σήμερα η δικαιοσύνη και με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κινείται ακριβώς την ίδια λογική. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν και επειδή η λιτότητα είχε αρχίσει να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1990 από τη Γερμανία του Σρέντερ, θεώρησαν ότι η λύση στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση που ανέφερε και πριν ο σύντροφος στο Παλιάν, είναι να ακολουθούν οι πολιτικές της λιτότητας. Οι πολιτικές της λιτότητας διευκολύνονται πάρα πολύ εάν υπάρξει μια πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό που λειτουργούσε μέχρι χθες δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι. Θα πρέπει να λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Ξεκίνησε λοιπόν μία απορρίθμιση η οποία ήταν σταδιακή, 3 χρόνια περίπου διήρκησε και καθημερινά υπήρχαν θεσμικές ή οικονομικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Στόχος, η μείωση του εργασιακού κόστους. Στόχος, η βελτίωση της οικονομίας, η οποία προϋπέθεται τη μείωση του εργασιακού κόστους. Δεν εκτίμησαν βέβαια και το Δουνουτού, το οποίο σε αυτή την ιστορία πρωταγωνίστησε, παρότι δεν είναι ένας θεσμός της Ευρώπης, είναι ένας θεσμός διεθνής, που κυριαρχεί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επέλεξαν λοιπόν να προχωρήσουν στην απορρίθμιση από δύο πλευρές, εφαρμόζοντας σε μία μικρή χώρα, σε μία χώρα με όχι μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, μέτρα που δεν μπορούσαν να ισχύουν. Κάναν το βασικό λάθος να θεωρούν ότι η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων θα έχει οικονομικό όφελος. Δεν λάβαν υπόψη ότι το 90% των επιχειρήσεων της χώρας απασχολεί εργαζόμενους κάτω των 10 ατόμων. Το 89%. Το 9% είναι μέχρι 50 εργαζόμενους και το 1,5% πάνω από 50. Είναι φανερό λοιπόν και δεν σκέφτηκαν ότι εάν απορριθμίσουμε τις εργασιακές σχέσεις, το 90% των εργαζόμενων που συντηρούν την ελληνική κοινωνία δεν θα μπορέσουν να έχουν αγοραστική δύναμη. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη όπως την εννοούν. Αυτό το βασικό λάθος κάποια στιγμή το κατανόησαν και κάποια στιγμή το ανέφεραν, αλλά δυστυχώς εξακολουθούν την ίδια πολιτική για άλλους λόγους πιο πολιτικούς. Ποια ήταν τα μέτρα της απορρίθμισης? Δεν θα τα αναφέρω όλα, θα αναφέρω αποσπασματικά ορισμένα τα κυριότερα. Καταρχήν, το σημαντικότερο, το θεμελιακό ήταν η αποδιάρθρωση του τρόπου που διαμορφωνόταν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πώς έγινε αυτό?
καταργήθηκε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις των μικρών επιχειρήσεων, όπως αναφέραμε, από 10 το 90% και άλλο 10% 50 εργαζόμενους, να ισχύουν επιχειρησιακές συμβάσεις οι οποίες να υπερισχύουν των κλαδικών. Χάλασαν λοιπόν την ισορροπία που υπήρχε σε κάθε κλάδο. Θεώρησαν ότι λήγουν άμεσα όσες συλλογικές συμβάσεις ισχύουν. Κατήρυξαν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Δώσαν περιθώριο ενός έτους για να λήξουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Κατήρυξαν την μετενέργεια, δηλαδή την ισχύ μια συλλογική σύμβαση όταν λήγει, η οποία ήταν 6 μήνες, την μετέτρεψαν σε τρίμηνη. Οι 3 μήνες ήταν πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και στην πορεία ουσιαστικά κατήρυξαν και την διαπραγμάτευση, άρα λοιπόν γκρέμισαν τελείως τις συλλογικές συμβάσεις. Διατήρησαν 4 μόνο επιδόματα, τέκνων, επιστημονικό, πολυτεκνίας, πολυετίας και επικινδυνότητας. Παρενέβησαν στον ΟΜΕΡ. Ψήφισαν ότι στον ΟΜΕΡ μπορεί να προσφέρει πρέπει να προσφέρουν και τα δύο μέρη ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να προσφέρει μόνο οι εργαζόμενοι, μόνο οι εργοδότες. Αποτέλεσμα, κατήρυξαν τον ΟΜΕΡ. Ο ΟΜΕΡ πέρσι έκανε 20 συλλογικές συμβάσεις έναντι 150 που έκανε το 2009. Κυριάρχησαν σαν συνδικαλιστικός φορέας οι ενώσεις προσώπων, οι οποίες μπορεί να είναι με τα 3 πέμπτα των εργαζομένων κάθε επιχείρησης. Στις μικρές επιχειρήσεις των 10 ατόμων υπάρχουν ισχυρές δεσμεύσεις προσωπικές, συναισθηματικές, οικογενειακές δεσμεύσεις, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό, ουσιαστικά κατήρυξαν τα συνδικάτα, την δύναμη των συνδικάτων, όχι τα ίδια τα συνδικάτα. Στον ΟΜΕΔ υποχρέωσαν τους διαιτητές να αποφασίζουν μόνο για το βασικό μισθό, για τίποτε άλλο, για κανένα θεσμικό αίτημα, για κανένα επίδομα, μόνο για το βασικό μισθό. Και τους δώσανε σαν όπλο τα οικονομικά κριτήρια να συναρτούν το μισθό με το κόστος εργασίας ανά μονάδα και να έχουν σαν στόχο την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Δηλαδή, τους υποχρέωσαν να συμπιέσουν τους μισθούς. Ελαστικοποίησαν την προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις. Η προειδοποίηση ήταν μέχρι 24 μήνες για να απολύσει ο εργοδότης κάποιον ο οποίος δούλευε πάρα πολλά χρόνια, έπρεπε να τον προειδοποιήσει ανάλογα με τα χρόνια που απασχολούνταν, το ανώτερο μέχρι 24 μήνες. Το περιόρισαν στους 6, μόνο στους 6 μήνες την προειδοποίηση. Μείωσαν τις αποζημιώσεις μέχρι και 18 μήνες. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι τους απασχολούσαν γιατί παίρνανε επιδόματα πολυετίας, θέλαν λοιπόν να απαλλάξουν τις επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους, μείωσαν τις αποζημιώσεις τους συγκεκριμένους μέχρι και 18 μήνες. Έκαναν πάρα πολύ εύκολη την απόλυση. Την δοκιμαστική περίοδο της πρόσληψης ενός εργαζομένου από 2 μήνες την έκαναν ένα έτος. Μπορεί λοιπόν ο εργαζόμενος πια να απολύει μέσα στο έτος χωρίς αποζημίωση. Πριν, στους 2 μήνες έπρεπε να δίνει αποζημίωση. Άρα λοιπόν με μια εικονική απόλυση δεν πληρώνει αποζημίωση και σε 2 μήνες μπορεί να ξαναπάρει τον ίδιο εργαζόμενο που έχει πια και την εμπειρία. Υποβάθμισαν την πλήρη και σταθερή απασχόληση. Όλη η μέρη να ήταν, η σταθερότητα στην εργασία να μην υπάρχει. Ενίσχυσαν τις μορφές της ευέλικτης απασχόλησης, οι οποίες είναι κυρίως η εκπεριτροπής απασχόληση και η μερική απασχόληση. Εκπεριτροπής απασχόληση είναι η απασχόληση λιγότερη από 5 μέρες την εβδομάδα, από 1 μέχρι 4. Μερική απασχόληση είναι λιγότερες ώρες καθημερινά. Είναι το φαινόμενο το συναντάμε καθημερινά με 2 ώρες απασχόληση, με 4 ώρες απασχόληση, με 6 ώρες απασχόληση. Τουλάχιστον επιδηλωμένη.
Διότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις που είχαμε μετατροπή των συμβάσεων, παρέμεινε ο ίδιος τρόπος απασχόλησης, απλά δηλώνονται λιγότερες ώρες και δίνονται και λιγότερες αμοιβές. Στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν οι μισθοί 22% και 32% για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Περιορίστηκε η αμοιβή της υπερεργασίας και της υπερορίας κατά 20%. Η υπερεργασία είναι η μία ώρα, η ένατη ώρα απασχόλησης καθημερινά. Αμοιβόταν με 40%, τώρα μείνεται με 20%. Η υπερορία είναι η επιπλέον μετά την ένατη καθημερινά. Αμοιβόταν με 100%, τώρα αμοιβόταν με 80%. Ο λόγος που ο νομοθέτης είχε υψηλό ποσοστό αμοιβής ήταν της υπερορίας, ήταν να αναγκάζει το εργαζόμενο να προσλάβει άλλον εργαζόμενο. Πολεμούσε την, ο εργοδότης να προσλαμβάνει άλλον εργαζόμενο. Αυτό λοιπόν το μετέτρεψαν ώστε ο εργοδότης να κρατάει τον έναν εργαζόμενο, να τον απασχολεί με όσες υπερορίες του καταβάλει και να του δίνει και τα μικρότερα ποσοστά, τις μικρότερες προσαυξήσεις. Στο δημόσιο τομέα είχαμε 165.000 απολύσεις. Είναι γνωστό και ποιος τις έκανε. Θεσπίστηκαν όροι στις 5 απολύσεις μία πρόσληψη. Στις 10 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Στόχος να μειωθεί ο δημόσιος τομέας. Μειώθηκαν οι αποδοχές μαζί με τους περιορισμούς του 13ου και 14ου μισθού κατά 35 με 40%. Οι μετατάξεις από έναν φορέα του δημοσίου σε άλλον γίνεται χωρίς διατήρηση του μισθού. Ενισχύθηκε η διαθεσιμότητα, η εργασιακή εφεδρεία. Άρθηκε η δέσμευση η οποία υπήρχε για τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και έγιναν με 490 ευρώ υπηρεσίες μέσω τρίτων φορέων μόνο. Η εκπεριτροπή σε εργασία υπήρχε δυνατότητα να γίνεται για 6 μήνες ετήσια, μετατράπηκε σε 9 μήνες ετήσια. Στη μερική απασχόληση, δηλαδή στις 4 ώρες που είναι και περισσότερες συμβάσεις μερικής απασχόλησης, η μερική απασχόληση δεν λαμβάνει, μετά τις 4 ώρες δεν πληρώνεται υπεροριακά. Συμφέρει λοιπόν στον εργοδότη να έχει ένα εργαζόμενο με 4 ώρες και να τον απασχολεί για 8 χωρίς να πληρώνει υπερορία. Και αν δεν τη δηλώνει, να μην πληρώνει για ασφαλιστικές φορές. Τι πέτυχαν αυτά τα μέτρα? Είχαν συγκεκριμένη στόχευση, αποσάρθρωσαν ένα-ένα τα μέτρα που υπήρχαν. Πέτυχαν 1.000.000 απολυμμένους στα χρόνια των μνημονίων. Πέτυχαν τη μείωση των αποδοχών στα επίπεδα που αναφέραμε περίπου 40%. Πέτυχαν 27% ανεργία από 9% που ήταν το 2010. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας αποτελούσαν το 21% των εργαζομένων, αποτελούν πλέον το 55%. Το 48% των εργαζομένων απασχολείται με μερική απασχόληση, με λιγότερες ημέρες απασχόλησης, με λιγότερες ώρες απασχόλησης. Το 14% με εκπεριτροπής απασχόληση, με λιγότερες ημέρες. Πέτυχαν οι κλαδικές και οι ομοιοπαγγελματικές συμβάσεις να είναι απειροελάχιστες. Οι επιχειρησιακές έχουν διωγγωθεί απίστευτα. Πέτυχαν το σημαντικότερο στόχο που ήταν η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 26%. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση σε συνθήκες πολέμου. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος στόχος και τον έχουν πετύχει. Αυτό έχει και μια σειρά άλλες συνέπειες. Έχει τον φόβο των εργαζομένων, τον φόβο των πολιτών. Το φόβο του αύριο. Όλα αυτά λειτουργούν στο να αδρανοποιούν την κοινωνία. Όλες αυτές οι αλλαγές θέλησαν να έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά και η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να υποκαταστήσει για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον το Σύνταγμα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι οι αλλαγές από εδώ και πέρα να μπορούν να γίνουν μόνο κάτω από προϋποθέσεις και από την έγκριση των διεθνών οργανισμών και ειδικότερα του δούλου του όπως διαμορφώνεται της Ευρώπης, του ESM.
Το ζήτημα για ένα αριστερό κόμμα είναι ποιες είναι οι δυνατότητες του στη συγκεκριμένη συγκυρία, τη χρονική και την ιστορική, να ανατρέψει τα συγκεκριμένα γεγονότα, τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Η απάντηση αρχικά ίσως είναι αρκετά εύκολη. Ό,τι αποσαρθρώθηκε να το επαναφέρουμε ένα-ένα. Και μάλιστα τις παθογένειες του παρελθόντος να μην τις επαναλάβουμε. Φαίνεται πάρα πολύ απλό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο έλεγχος ο οποίος υπάρχει και οι καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Πιο αρμόδια είναι η Έφη Αξιόγλου να σας αναφέρει ποιες είναι οι δυνατότητες, όπως επίσης και το τι γίνεται σήμερα. Και είναι και το κύριο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθεί. Ο ρεαλιστικός στόχος σήμερα είναι να αναδείξουμε τους ποιοτικούς συντελεστές που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Και αυτή είναι η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, τουρισμός, ναυτιλία, μεταφορές, αγροτικά προϊόντα, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία, η έρευνα, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Και άλλος ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός για μας που θεωρούμε τον άνθρωπο πρωτεύων είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων με τη θεσμοθέτηση ασφαλών συνθήκων εργασίας. Είναι συγκλονιστικό ότι το 4% του ΑΕΠ είναι το κόστος των εργατικών ατυχημάτων. Αυτό σημαίνει 7 με 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Φανταστείτε με αυτά τα χρήματα τι θα μπορούσε να γίνει. Με ποια μέσα μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους στις συγκεκριμένες συνθήκες? Τα μέσα, ειδικά για τα εργασιακά δικαιώματα, είναι λίγο περιορισμένα. Είναι το Υπουργείο Εργασίας, οι συνδικαλιστικοί φορείς, η δικαιοσύνη και το κόμμα. Το Υπουργείο Εργασίας είναι φανερό πως είναι το πλέον αρμόδιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι όμως τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Είναι γνωστό και είναι κοινός τόπος ότι στα Υπουργεία δεν λειτουργούν με τη νέα λογική οι υπάλληλοι. Η γραφειοκρατία και η διαφθορά δεν έχουν εξελιχθεί. Η γραφειοκρατία ειδικά είναι πολιτικό και οικονομικό μέγεθος τεράστιο και δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπίσει κανένας. Πόσο μάλλον που όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες ώστε να μπορέσουμε να στραφούμε σε αυτόν τον τομέα. Ήταν τόσο πιεστικές οι συνθήκες της διαπραγμάτευσης και τις βιώσαμε όλοι που δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε. Αποτέλεσμα είναι η γραφειοκρατία να οργανωθεί, να μην φοβάται πλέον, να εξακολουθήσει να έχει ισχύ, να εξακολουθήσει να είναι κοντά με την διαπλοκή. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα και στο Υπουργείο Εργασίας. Φανταστείτε σε οικονομικά ή σε άλλα υπουργεία που είναι πιο παραγωγικά πώς έχουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και στο Υπουργείο Εργασίας έχουν γίνει πράγματα τα οποία θα αναφερθούν. Οι συνδικαλιστικοί φορείς. Είναι αλήθεια πως είχαμε συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά δεν μπορούσαμε να είμαστε και τόσο περήφανοι. Βεβαίως και είχαν έναν ρόλο αρκετά σημαντικό, αλλά ήταν ένας ρόλος όπου ο οποίος λειτουργούσε κάτω από συγκεκριμένες λογικές. Ειδικά στον δημόσιο τομέα ο συνδικαλισμός ήταν κατεξοχήν κυβερνητικός και κρατικός. Αυτό είναι γνωστό. Είχε χάσει λοιπόν τα ταξικά χαρακτηριστικά του. Απλά ήταν περίοδος ευημερίας, περίοδος δανείων και ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπορούν να λειτουργήσει το συγκεκριμένο είδος του συνδικαλισμού για να αποδίδει. Σήμερα δεν μπορεί να αποδώσει αυτό το είδος του συνδικαλισμού. Η ΓΕΣΕ έχει πολύ μικρό αριθμό συνδικαλισμένων και ο ρόλος της βεβαίως και υπήρχε και βεβαίως έχει κάνει και θεσμούς και έχει συνεισφέρει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και εκεί κυριαρχούσαν άλλες προτεραιότητες. Και εκεί υπήρχαν βασικές ελλείψεις. Μια βασική έλλειψη από το 1981 που είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν η συνεργασία με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είχαμε αντίστοιχη συνεργασία. Ένας άλλος στόχος πανευρωπαϊκός και αυτός θα ήταν η μείωση των ωρών απασχόλησης με την ίδια αμοιβή. Στην εποχή μας είναι ένας στόχος ιδιαίτερα ρεαλιστικός. Και σε πάρα πολλά και συνδικάτα τον έχουν σαν προμετωπίδα και αρκετές κυβερνήσεις αρχίζουν να το αντιμετωπίζουν. Θεωρώ πως σε αυτόν τον τομέα
τα συνδικάτα μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Και στον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε πως αυτοί που ηγήθηκαν του συνδικαλιστικού κινήματος, στην άκρη του μυαλού τους είχαν την αποκατάσταση την προσωπική τους. Είχανε το να γίνουν βουλευτές, να γίνουν πρόεδροι σε κάποιους φορείς. Και είναι γνωστά, δείτε όλους τους προηγούμενους πρόεδρους της ΓΕΣΕΕ που πήγαν στην πορεία. Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σίγουρα θα έπρεπε να είναι αυτό που λέμε πάντα. Ένας από τους τρεις πυλώνες της δημοκρατίας και μάλιστα ο τελευταίος. Όταν προσφέρει κάποιος η δικαιοσύνη, θα πρέπει να ξέρει ότι μετά από αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρει ανταπόκριση. Δυστυχώς η δικαιοσύνη που έχουμε στη χώρα μας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Να μην αναπτύξω οτιδήποτε, απλά να σας πω τα ονόματα των δικαστών που είναι γνωστά τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Πώς γίνανε γνωστοί? Ψατζετάκης, Κόκκινος, Αθανασίου. Αυτά είναι τα ονόματα των επιφανών δικαστών που είχαμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η πορεία όλων τους. Ξέρετε πόση σχέση είχαν με την κοινωνία και πόσο βοήθησαν την κοινωνία. Πόσο στάθηκαν απέναντι στον αυταρχισμό της εξουσίας που είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Οι πρόσφατες αποφάσεις από την εποχή των μνημονίων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους μνημονιακούς νόμους, όπου υπερτερεί το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, το οποίο δεν ορίζεται ούτε με οικονομικούς όρους, είναι μια αόριστη έννοια, με την οποία όλες οι παραβάσεις του συντάγματος είναι νόμιμες. Είναι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας που στο ζήτημα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης πήρε μια αντίθετη απόφαση. Εκεί το υπέρθατο δημόσιο συμφέρον δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει εφαρμογή του νόμου. Τι προβλέπει το ΕΣΟΡΟΥ, ο νόμος, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Είναι οι ίδιοι δικαστές που θέλουν την αυτοκάθαρση όταν υπήρχαν τα σκάνδαλα και το παραδικαστικό, το οποίο απλά ξεκίνησε και σταμάτησε εκεί, με 2-3 και μόνο οι οποίοι τιμωρήθηκαν. Είναι οι ίδιοι δικαστές που σήμερα ζητάνε να αυτοελέγχονται. Είναι αυτοί που αποφάσισαν χθες να ελέγχουν τα πόθεν έσχερους τους οι ίδιοι, να μην υπάρξουν, να μην εμπλέκονται άλλοι. Είναι αυτοί οι δικαστές που αποφάσισαν ότι οι φοροφυγάδες έχουν δικαιώματα πολύ σημαντικά. Ακόμα και όταν ελέγχονται, θα πρέπει να πάει παραγραφή του ελέγχου να πάει στην τελευταία πενταετία. Έτσι ώστε να μην ελεγχθούν οι συγκεκριμένες λίστες. Επειδή είναι ζήτημα λόγω της ιδιότητάς μου και σαν δικηγόρου, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο συγκεκριμένο ζήτημα, να αναφέρω ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός χώρας στις 17/7/17 δηλώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ακριβώς το δήλωσε, οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και επειδή υπάρχει το φαινόμενο της τακτικής δικαιοσύνης που δεν βοηθάει, προστατεύουν τους κακοπληρωτές εργοδότες με παραδείγματα που είδαμε πρόσφατα να οδηγούν σε τραγικές συνέπειες. Στις 28/7, 10 μέρες αργότερα, πάλι ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των εργοδοτών, που δεν θα αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι έμποροι ναρκωτικών και όσοι διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Ο σημαντικότερος φορέας στην προσπάθεια επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων είναι οπωσδήποτε το κόμμα. Το κόμμα, όπως λέγεται το καταστατικό του, εκφράζει τους εργαζόμενους πολίτες, τους νέους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους ανθρώπους της εργασίας, αυτούς που κερδίζουν τη ζωή τους κερδίζοντας κάποια χρήματα, χωρίς να επενδύουν και χωρίς να σωρεύουν. Υπάρχει και είναι λογικό, διότι η αριστερά στη χώρα μας είναι για πρώτη φορά στην εξουσία, υπήρχε ένα μπλέξιμο. Τι είναι η κυβέρνηση, τι είναι το κόμμα. Πώς μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, όντας το κόμμα στην διακυβέρνηση της χώρας, όχι στην εξουσία, στην διακυβέρνηση. Νομίζω πως η απάντηση είναι η απλή. Η κυβέρνηση απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλες τις ελληνικές τάξεις.
σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Με την ιδεολογία που την έφερε στη διακυβέρνηση, αλλά απευθύνεται σε όλους. Το κόμμα απευθύνεται μόνο στους εργαζόμενους της χώρας. Αυτό μας βοηθάει να ξεδιαλύνουμε ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε το κόμμα με την κυβέρνηση. Μπορεί να συνυπάρξει και μπορεί να συνυπάρξει ακόμα και η αντίθεση το κόμμα να διαδηλώνει κατά της κυβέρνησης. Δεν θεωρείται μια αντίθεση η οποία δεν είναι εξηγήσιμη. Βεβαίως και το κόμμα μπορεί να διαδηλώνει, διότι ο ρόλος του κόμματος είναι να εκφράζει την κοινωνία. Ο ρόλος του κόμματος είναι να συμμετέχει σε κινήματα, είναι να δημιουργεί κινήματα, είναι να αναδεικνύει ζητήματα, είναι να προωθεί αυτά τα ζητήματα στην διακυβέρνηση. Και όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα επιλύσει, το κόμμα πρέπει να πρωτοστατήσει και στη δημιουργία των κινημάτων και στην κορύφωσή τους. Άρα το κόμμα μπορεί να είναι κόντρα στην κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση της χώρας. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μέχρι ένα σημείο. Μέχρι το σημείο που η κυβέρνηση δεν θα εκφράζει κάτι άλλο. Δεν έχουμε όμως μέχρι στιγμής, παρόλη τη σκληρή αντιπολίτευση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, παρόλους τους προβληματισμούς που έχουμε και εσωτερικά, παρόλες τις αποχωρήσεις, δεν έχουν βρεθεί κάποιοι που να πούνε ότι έχουμε μεταλλαχθεί, ότι έχουμε περάσει σε άλλο στρατόπεδο, ότι λειτουργούμε για ίδιο όφελος. Άρα λοιπόν οι σχέσεις του κόμματος με την κυβέρνηση μπορεί να πηγαίνουν μαζί. Τελειώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να κάνω ορισμένες αποσπασματικές προτάσεις για κάποια προβλήματα. Είναι και κάποια από αυτά τα ζητήματα στην Επιτροπή Εργασίας τα έχουμε προωθήσει. Ένα ζήτημα είναι για τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους. Οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παραμένουν εργαζόμενοι, οι οποίοι τους χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Στην ίδια περίπου κατάσταση και σε λίγο χειρότερη είναι οι απολυμμένοι που τους χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Σε μια άλλη κατάσταση είναι άνθρωποι που έχουν πάρει τις αποδοχές τους, αλλά δεν έχουν πάρει τις υπερορίες, άδειες, αποζημιώσεις. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν κάποια μέσα να μπορέσουν τον κόπο τους να τον κάνουν χρήμα, αυτά που έχουν δουλέψει. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η ποινική προστασία του μισθού και ο άλλος είναι σε περίπτωση πτώχευσης ή πληστηριασμού ακινήτου του εργοδότη η προνομιακή κατάταξη. Για την ποινική προστασία του μισθού. Ο αναγκαστικός νόμος 690 του 1945, πριν τον εμφύλιο, από τότε ισχύει αυτός ο νόμος, είχε κάποιες ρυθμίσεις. Τροποποιήθηκε το 2011. Δεν έχει λύσει βασικά ζητήματα. Δεν έχει λύσει το ζήτημα το ποιος είναι ο εργοδότης. Το λύνει με έναν τυπικό τρόπο, διότι εργοδότης θεωρείται ο συνταξιούχος ο οποίος φαίνεται νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σε μια εταιρεία. Ο υπέργυρος συνταξιούχος. Είναι ο αυτοφοράκιας. Αυτός που τον βάζουν μόνο για να δεχθεί την πίεση, ιδιαίτερα σε κάποια είδη εργασίας. Είναι ο αχυράνθρωπος. Αυτός που εμφανίζεται και πίσω από αυτόν βρίσκεται ο πραγματικός εργοδότης. Πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση του νόμου. Και αυτό δεν έχει οικονομικό κόστος και δεν το απαγορεύουν, να δούμε ποιος είναι πραγματικά ο εργοδότης, να καθοριστεί με άλλο τρόπο. Θα πρέπει να ρυθμιστεί ένα άλλο ζήτημα. Στις δίκες για την ποινική προστασία του μισθού, ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα να έχει δικηγόρο. Δεν σας αναλύσω, υπάρχει μια νομική σκέψη γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να το διορθώσουμε. Δεν μπορεί να γίνονται δίκες όπου πηγαίνουν οι εργαζόμενοι μόνοι τους και έχουν απέναντι έναν και δύο δικηγόρους των εργοδοτών, οι οποίοι μιλάνε νομικά. Είναι φανερό πως δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη δίκη. Πρέπει λοιπόν, όπως γινόταν μέχρι πριν από 15 περίπου χρόνια, να επανέλθει όχι ο νόμος, ο νόμος ο ίδιος ήταν η ερμηνεία του νόμου, με κάποια νομοθετική παρέμβαση. Ένα άλλο ζήτημα για τον 690 είναι ότι προβλέπεται με την τροποποίηση του 2011 ποινή 6 μηνών και πάνω και χρηματική ποινή 900 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα δικαστήρια συνήθως επιβάλλουν μόνο τη μία ποινή. Ο νόμος λέει μπορούν να επιβάλλουν είτε την ποινή φυλάκισης, είτε τη χρηματική, είτε και τις δύο.
Τώρα πια κατά κανόνα επιβάλλεται μόνο η ποινή φυλάκισης και συνήθως είναι 6 μήνες. Εκτός είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Ξέρετε τι σημαίνει εξαγορά 6 μηνών, αν είναι εξαγοράσιμη. Γιατί αν έχει λευκό ποινικό μητρό, δεν είναι καν εξαγοράσιμη. Σημαίνει 3.000. Όταν υπάρχει οφειλή 30.000, 50.000, 20.000, είναι φανερό πως πάρα πολύ εύκολα θα επιλέξει ο εργοδότης να πληρώσει τις 3.000. Και πώς θα τα πληρώσει? Θα τα μεταφέρει στην εφορία, θα τα αθροίσει με τα άλλα, θα μπει στις δόσεις. Δεύτερος τρόπος προστασίας είναι η κατάταξη σε πτωχεύσεις ή σε πληστηριασμούς. Τι ισχύει σήμερα? Τα εργατικά δικαιώματα μπορούν να καταταγούν μόνο για την τελευταία διετία πριν τον πληστηριασμό. Είναι γνωστό σε όλους σας πως ένα αστικό δικαστήριο κάνει από 2,5 μέχρι 5-6 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει εργασιακό δικαίωμα στον πληστηριασμό. Δεύτερον, αν υποθέσουμε πως υπάρχει, είναι ενεργό, η τροποποίηση, μνημονιακή υποχρέωση, η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας λέει ότι το 65% του εκπληστηριάσματος, των χρημάτων που λύθηκαν από τον πληστηριασμό, πηγαίνει στις τράπεζες. Το 25% πηγαίνει στο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους και το 10% στους υπόλοιπους δανειστές. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και αν καταφέρει να φτάσει ο εργαζόμενος, όταν θα είναι μαζί με την εφορία, με τον ΕΦΚΑ ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φορέα, και ο δημόσιος φορέας θα έχει 500.000 αξίωση και ο εργαζόμενος θα έχει 30.000, θα πάρει απειροελάχιστα χρήματα. Είναι λοιπόν, δεν είναι μέσω προστασίας. Δύο-τρεις προτάσεις. Μπορεί να γίνει ένα ταμείο αφαιρέγγιων εργοδοτών. Σε αυτό το ταμείο δεν πρέπει να υπάρχει εργοδοτική επιβάρυνση, θα πρέπει να γίνει με επιβάρυνση μόνο των εργοδοτών, διότι θα καλύπτονται μόνο οι αφαιρέγγιοι εργοδότες. Μάλιστα, θα έλεγα ότι μπορούμε, εάν ο νόμος 690 για την ποινική προστασία εξειδικευτεί και αποδώσει περισσότερα, θα μπορεί από την χρηματική ποινή που πηγαίνει στο δημόσιο, ένα τμήμα της, οι προσαυξήσεις μόνο, να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο ταμείο. Μπορεί να γίνει ταμείο ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, γιατί εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Έρχεται το ΙΚΑ να αποκαταστήσει όλες αυτές τις ζημιές. Δεν είναι τόσο απλό. Είπαμε, τα εργατικά ατυχήματα είναι το 4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος 3850 του 10 για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Να βρεθεί ένας νομοθετικός τρόπος να λειτουργήσουν οι επιτροπές υγείας και ασφάλισης που σήμερα δεν υπάρχουν. Είναι θεσμοθετημένες, αλλά επειδή δεν υπάρχει συνέπεια, εάν δεν δημιουργηθούν, δεν δημιουργούνται καν. Να διορθωθούν το άρθρο 14 και 15 του συγκεκριμένου νόμου, που έχουν αναγάγει τους τεχνικούς ασφαλείας στα εξεταστήρια θύματα των εργατικών ατυχημάτων. Είναι αυτοί που κυρίως πληρώνουν την όλη ιστορία, διότι ο εργοδότης δεν φέρει παρά μόνο ποινική ευθύνη και την αστική ευθύνη τη φέρει ο τεχνικός ασφαλείας με την προσωπική του περιουσία. Ανυποψίαστος λοιπόν έρχεται με την προσωπική του περιουσία να πληρώσει ένα ατύχημα στο οποίο δεν είχε καμία συμμετοχή. Διότι η συμμετοχή τους στην λειτουργία της εταιρείας είναι ελάχιστες ώρες το μήνα, 2-3 ώρες το μήνα μόνο. Η ευθύνη τους όμως παραμένει και η αστική και η ποινική. Και δυστυχώς τα δικαστήρια πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα τελευταίο ζήτημα είναι, έχουν συγκροτηθεί και θα τα ακούσετε σε λίγο, μεικτά τμήματα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, στο οποίο συμμετέχουν το ΕΦΚΑ, η Επιθεώρηση Εργασίας και το ΣΔΟΕ. Νομίζω πως μπορούμε να χωρέσουμε και εργατική συμμετοχή σε αυτό το ζήτημα και μάλιστα από το συγκεκριμένο συνδικάτο στο σημείο που ελέγχεται, στον φορέα που ελέγχεται. Και αν δεν υπάρχει συνδικάτο, στον ευρύτερο φορέα ή στο δευτεροβάθμιο ή και στο τριτοβάθμιο ακόμα. Σας ευχαριστώ.